Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84 τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι αρμόδιος για θέματα φορολογίας, γι' αυτό και το σχόλιο του Γιάννη, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Στο τηλέφωνο, με συγχωρείτε, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα στην παρέα και στους ακροατές μας. Πολλά θέματα απασχολούν όλους μας. Ένα από αυτά βεβαίως είναι οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά και γενικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και με το ΦΠΑ. Θα τα πιάσουμε όλα από την αρχή, αν έχετε και εσείς στη διάθεση. Φυσικά. Πάμε πρώτα στο θέμα που θα συζητηθεί από αύριο στη Βουλή. Ακρίβεια. Έχουν ακουστεί διάφορα για το αν είναι εισαγόμενοι ή μη. Η λογική λέει ότι υπάρχουν παράγοντες και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό που επηρεάζουν τις τιμές. Πρώτα απ' όλα η θέση η δική σας, και δεύτερον, επειδή είναι το αντικείμενό σας, τι θα σήμαινε αν αύριο στα τρόφιμα δεν είχαμε ΦΠΑ δημοσιονομικά? Τώρα, ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτό εξαρτάται από το πόσο, εν πάση περιπτώσει, ποια ακριβώς είδη τροφίμων δεν θα είχαν ΦΠΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος αυτού του μέτρου κάτω από το μισό με ένα δις. Ξαναλέω, ανάλογα με το πόσο, ποια είδη τροφίμων. Ένα όχι ευκαταθώνητο ποσό. Προφανώς θα σήμαινε υποχρεωτικά λήψη αντίστοιχων μέτρων αύξησης φορολογίας κάπου, και συνεπώς δεν έχω την αίσθηση ότι θα περνούσε τελικά ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν θα έδινε λύση στο ζήτημα της ακρίβειας, ιδιαίτερα αν επρόκειτο για μέτρο το οποίο το έπαιρνε κάποιος προσωρινά. Γιατί αυτό που συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, και αυτό είναι η εμπειρία της Ισπανίας για παράδειγμα, η οποία είναι εγκλωβισμένη αυτή τη στιγμή σε ένα μέτρο το οποίο το πήρε ως προσωρινό και δυσκολεύεται να το Άρη, έδωσε μια παράταση άλλων 6 μηνών, διότι ξέρει πολύ καλά ότι παρόλο που δεν πέρασε όλη η μείωση, σχεδόν καθόλου δεν πέρασε δηλαδή στους καταναλωτές, όταν μείωσε το ΦΠΑ στο τρόφιμα, ξέρει πολύ καλά πως θα περάσει όλη η αύξηση όταν αυξήσει τον ΦΠΑ, και συνεπώς αναβάλει το πικρό αυτό ποτήρι για αργότερα, όταν ελπίζει ότι θα έχει πέσει ακόμα περισσότερο πληθωρισμός και, ας το πούμε, ότι δεν θα το νιώσουν οι Ισπανοί. Ωραία, στην πράξη τι κάνουμε, κύριε Θεοχάρη? Στην πράξη αυτό που κάνουμε είναι, κοιτάμε ακριβώς τη δομή του πληθωρισμού. Έγινε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από την Εθνική Τράπεζα, τους αναλυτές της, τον κ. Μαγκίνα επικεφαλής, η οποία αναδεικνύει ότι πως ο πληθωρισμός στη χώρα μας κινείται προς το 2%. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με το ελαιόλαδο. Είναι περίπου, ίσως και πάνω από το μισό του πληθωρισμού τροφίμων που έχουμε αυτή τη στιγμή, μόνο ένα προϊόν, το ελαιόλαδο. Και δεύτερον, το δεύτερο κομμάτι του πληθωρισμού είναι από τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, τα οποία όμως ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 23 έχουν αρχίσει και πέφτουν, και φαίνεται λοιπόν ότι εδώ η ενέργεια της κυβέρνησης, τα πρόστιμα, όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, έχουν αρχίσει και αποδίδουν και θα φαίνεται όλο και περισσότερο στον πληθωρισμό. Και τέλος, ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι, αν θέλετε, και ένα μέρος της επιτυχίας μας της τουριστικής, είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει στις υπηρεσίες, κυρίως αυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό, ακριβώς διότι υπάρχει ζήτηση. Όσο τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια γεμίζουν με τουρίστες κυρίως ή και Έλληνες, προφανώς οι τιμές θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές. Όμως το αισιόδοξο είναι ότι ο πληθωρισμός αυτός πέφτει και ότι μεγάλο μέρος της αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ανακτηθεί με τις αυξήσεις που έχουν γίνει στο κατώτατο και στο μέσο μισθό, και νομίζω με λίγες κινήσεις ακόμα, όταν πια σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός, μπορεί να ανακτηθεί και όλο. Ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, ο κόσμος ανησυχεί, γιατί αυτές οι αυξήσεις που και εσείς αναφέρατε δεν τις νιώθει ο καταναλωτής όταν φτάνει να ψωνίσει και τα προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι και ένα ελληνικό φαινόμενο, όμως αυτό έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Σας ανησυχεί αυτό? Φυσικά μας ανησυχεί, γιατί το κοινωνικό αποτύπωμα είναι η αντανάκλαση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών
Αυτό το οποίο, για το οποίο παλεύουμε και παλεύει και κάθε πολιτικό κόμμα, θέλετε να βελτιώσει. Συνεπώς είμαστε εδώ και παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο. Οι αριθμοί μας λένε ότι πρώτον έχετε δίκιο τον πληθωρισμό των τροφίμων, παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 5,5%. Οι πιο ευκατάστατοι το νιώθουν σαν 4,5 και οι πιο ασθενείς οικονομικά τάξεις το νιώθουν σαν 6,5. Συνεπώς βλέπουμε ότι έχει ένα αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο από τη μία μεριά. Από την άλλη όμως, τουλάχιστον όπως μας λένε τα στοιχεία, έχει ανακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος της όλης αυτής της διετούς κρίσης, όπως είπαμε, της αυξήσης. Όμως δεν είναι αρκετό, πρέπει να συνεχίσουμε και σε ελληνικό επίπεδο, αλλά και τις πρωτοβουλίες, όπως ξέρετε πολύ καλά, και σε ευρωπαϊκό. Μια επιστολή του Πρωθυπουργού που στάλει για τις πολυεθνικές. Αυτές έχουν τρόπους αντιμετώπισης των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες ακριβώς επειδή δουλεύουν μέσα σε πολλές χώρες, έχουν μεγαλύτερα εργαλεία και μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρώπης έχει δείξει τα δόντια της. Καιρός είναι να αρχίσει να τα δείχνει και στην εσωτερική αγορά και όχι μόνο στις εταιρείες που από τρίτες χώρες εκμεταλλεύονται, ας το πούμε, την ευρωπαϊκή αγορά. Θέλω δύο σύντομες απαντήσεις. Ένα, θέλω το σχόλιο σας για το χθεσινό επεισόδιο. Συνελήφθησαν ο διευθυντής και υπάλληλοι της ΔΟΗ της Χαλκίδας. Και ένα δεύτερο, για το μετά τον τρόπο με τον οποίο έχει τα πρώτα μέτρα που έχετε λάβει προκειμένου να έχουμε αυξημένα έσοδα και να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή φόρων, το λέω όσο πιο κόμψα μπορώ, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι να περιμένουμε, στην λογική του ότι κάπως πρέπει να κυνηγηθούν και τα μεγάλα ψάρια. Ναι. Το πρώτο, όσον αφορά το πρώτο, είναι δεδομένη η θέλησή μας τέτοιο φαινόμενα να εξεριζωθούν. Είναι σημαντικό που οι εσωτερικές υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν αυτή τη μεγάλη και σημαντική επιτυχία. Και θα συνεργαστούμε και θα βοηθήσουμε και ελπίζουμε και σε νέες επιτυχίες, ώστε κατά το δυνατόν τέτοια φαινόμενα να μην υπάρχουν και εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχουν σε εκτεταμένη μορφή. Όσον αφορά το νέο σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών, είναι προφανές ότι ακόμα είναι νωρίς για να δούμε ακριβώς τα αποτελέσματά του, με την έννοια ότι εμείς έχουμε κάνει εκτιμήσεις, προβλέψεις και ούτω καθεξής, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Θα πρέπει να δούμε τις δηλώσεις όπως εξελίσσονται για να δούμε ακριβώς τι αποτέλεσμα θα έχουν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως έχουμε πει, όλες αυτές οι αλλαγές που φέρνουν, στο βαθμό που φέρνουν αυξημένα έσοδα, δίνουν βαθμός ευελιξίας στην κυβέρνηση να επανέλθει είτε με μειώσεις φόρων, είτε βέβαια και με στήριξη του κοινωνικού κράτους εκεί που χρειάζεται, ενδεχομένως στην υγεία περισσότερο από άλλους τομείς, αλλά εν πάση περιπτώσει όπου συνολικά η κυβερνητική πολιτική αποφασίσει. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης.